Το κόμμα του Γιώργου Τράγκα Ελεύθεροι άνθρωποι σχολίασε τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με την ελληπέστατη κρατική ενίσχυση στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και τα πεπραγμένα των τελευταίων χρόνων. Μεταξύ άλλων είπε, ο ένας Ολυμπιονίκης Κοπιλάτης εξομολογήθηκε ότι έτρωγε παγάκια για να ξεγελάσει την πείνα του. Ο άλλος ο αρσιβαρίστας κατέρευσε σε λιγμούς καταγγέλλοντας την αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας. Ένα τεράστιο παγκόσμιο ταλέντο αντετοκούμπο έφυγε από τα Σεπόλια και διέσχισε τον Ατλαντικό για να βρει την καταξίωση και το χρυσό πεπρωμένο του ανάμεσα στα ελάφια. Εδώ στην Ελλάδα δεν φυτρώνει γρασίδι. Μόνο τα παιδιά των αριστοκρατών της καλής κοινωνίας και εκείνων των οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Roland Garros ή το Rolex. 11 χρόνια οικονομική κατοχή φέρει αναπόφευκτα εθνικές υποχωρήσεις για να μπορεί και το κατεστημένο να διατηρεί τα κεκτημένα του. Να παίρνει ένα μερίδιο από τις δουλειέ που γίνονται στην Ελλάδα από τα σκουπίδια, τι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και το ελληνικό. Μάλιστα τώρα που η εκτελεστική εξουσία απέκτησε ένα όπλο δραστικότερο των χημικών, τον COVID-19. Ένα όπλο δικαιολογία για την απώλεια ατομικών δικαιωμάτων, για εκπτώσει στη δημοκρατία και το σύνταγμα. Είναι καιρό όλοι οι δημοκρατικοί πολίτε, οι βαθύτατα ελεύθεροι άνθρωποι και πατριώτε, να αναλογιστούμε αυτά που έρχονται και να αντιδράσουμε. Είναι καιρό να αντισταθεί σύσσωμο ο ελληνικό λαό, να αγωνιστεί εναντίον του μιτσοτακισμού.